Να εκφράσω κι εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Περικλή που έφυγε σε τόσο νέα ηλικία και να δώσω και τα συγχαρητήριά μου συνεχίζοντας από τα όσα είπε ο κύριος Πρόεδρος για το Γραφείο Εθελοντισμού και όλους τους εθελοντές που συμμετέχουν στις δράσεις του Δήμου, γιατί πράγματι τα αποτελέσματα είναι απτά και το βλέπουν οι δημότες μας καθημερινά. Επειδή είναι σε εξέλιξη μια επίσκεψη τριών κυβερνητικών κλιμακίων, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να μείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απλά θα ήθελα να πω δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με την επίσκεψή μου στην Αθήνα. Επισκέφτηκα την Διεύθυνση Εγκυοβελτιωτικών Έργων, τη ΔΕΛΤΑ 19, τη γνωστή μας, η οποία έχει αναλάβει το διαγωνισμό του δηληστηρίου και στο επόμενο δεκαήμερο θα βγει ο διαγωνισμός. Καθώς επίσης επισκέφτηκα και τον κύριο Καλλύρη, ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΜ και συζητήσαμε για θέματα που έχουν να κάνουν με προσκλήσεις του Πράσινου Ταμείου. Στο άμεσο μέλλον, πολύ κοντά δηλαδή, θα βγουν δύο προσκλήσεις για το Δήμο Φλόρινας, οι οποίες θα αγγίζουν περίπου τα 4 εκατομμύρια ευρώ, όπου θα εντάξουμε αντίστοιχες προτάσεις δικές μας, οι οποίες έχουν ήδη κατατεθεί. Καλησπέρα σε όλους. Συντυπητήρια για το χαμό του φίλου μας Τρίφωνα. Καλώς ήρθαν οι δημότες Κλινών και ο κύριος Πρόεδρος και ελπίζουμε να βρούμε μια λύση για σας. Πρόεδρε, δέχτηκα παράπονα από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την εστίαση, οι οποίοι είπαν ότι έχετε βάλει μεγάλα πρόστιμα μετά τη λήξη του COVID. Δεν ξέρω πόσο αλήθεια είναι αυτό, απλώς το αναφέρω γιατί μου το είπαν. Και δεύτερον, θα πω κάτι που σε αφορά, κύριε Πρόεδρε, να λάβετε τα μέτρα σας, γιατί κάτω στην περιοχή εκεί που κάνει το πάρκο στους Ρωμά, οι Ρωμά που μένουν εκεί και κάποιοι που πολίτες της πόλης που μένουν πάλι εκεί, όλοι αυτοί οι κύριοι διαφημίζουν και λένε εμείς έχουμε τον κύριο Τσόκα, μας κάνει όλα τα χατήρια. Τον κύριο Χατζού μας κάνει όλα τα χατήρια. Αυτό δες το, γιατί δεν κάνει καλό να το λένε. Τώρα τι χατήρια τους κάνεις, ξέρεις εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν το πρώτο ερώτημα απευθύνεται προφανώς στο κύριο Χατζη Τιμοθέου σχετικά με το πρόστιμα. Ωραία, θα πει ο κύριος Δήμαρχος. Σχετικά με το δεύτερο, μπορώ να αναλάβω την ευθύνη των όσων λέω εγώ, αλλά δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να αναλάβω την ευθύνη των όσων λένε οι δημότες. Οι δημότες μπορούν να πούν ό,τι θέλουν, αρκεί να μην είναι προσβλητικό και να μην είναι μειωτικό για μένα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ εντάχει σε κάποια ζητήματα. Κάποια θέματα τα οποία θα δείξω δεν τα έχω ξαναθείξει, κάποια άλλα τα έχω δείξει παλιότερα. Το πρώτο από το οποίο θα ξεκινήσω αφορά την λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας. Καταρχάς, αποδεικνύεται ότι η ανησυχία του κυρίου Προέδρου σχετικά με τη δυνατότητα απαρτίας και διεξαγωγής των συνεδριάσεων ήταν βάσιμη. Όλοι μας έχουμε την ευθύνη της παρουσίας μας στα συλλογικά όργανα, καθώς όλοι μας έχουμε επιλέξει να είμαστε μέλη των οργάνων αυτών. Μία παραπάνω όμως η πλειοψηφία, η οποία στην Οικονομική Επιτροπή κατέχει το 80% των μελών. Οπότε, στις τρεις συνεδριάσεις, τις οποίες κάναμε διαζώσεις, το να έχουμε μόνο στη μία ξεκάθαρα παρτία, στην άλλη αγκομαχώντας με την παρουσία των μελών της μειοψηφίας, στη δική μου δηλαδή και του κ. Παγρηγοριού, και χθες να αναβληθεί, νομίζω ότι δεν καταδεικνύει το επίπεδο ευαισθησίας μας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας στα συνολικά όργανα. Αυτό είναι ένα σχόλιο όσον αφορά την λειτουργία της Επιτροπής. Εκεί το οποίο θέλω να μείνω και ενημέρωσα τον κύριο Δήμαρχο σχετικά ασχέτως αν δικαιολογημένα απουσιάζει, είναι στον τρόπο με τον οποίο γράφονται οι αποφάσεις. Το συζητήσαμε στην Οικονομική Επιτροπή, ο πρόεδρος μας της Οικονομικής Επιτροπής είναι κάθετος. Ζητήσαμε στις περιπτώσεις που καταψηφίζουμε να αναγράφει το λόγο της μειοψηφίας στην απόφαση η οποία ανεβαίνει στην διάβια και σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες υπερψηφίζουμε, εκεί που επιθυμούμε όμως να αναγράφεται και ο λόγος της υπερψήφισης, όταν τεκμηριώνουμε δηλαδή τον λόγο για τον οποίο υπερψηφίζουμε, να αναγράφεται επίσης. Ο πρόεδρος έχει επιλέξει να αναγράφει μόνο ότι όποιος επιθυμεί
να διαπιστώσει τον λόγο για τον οποίο τοποθετούμαστε με κάποιον τρόπο, θα πρέπει να τρέξει στα πρακτικά. Τώρα, σε ποια πρακτικά πρέπει να τρέξει ο κάθε πολίτης, ο οποίος μένει στη διάβια, δεν μπορώ να τον αντιληφθώ. Θέλω να μεταφέρετε αυτόν τον προβληματισμό στον κύριο Δήμαρχο και στο επόμενο συμβούλιο να με ενημερώσει για το αν θα το συζητήσει με το πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και αν θα καταλήξει σε κάποια απόφαση. Το θεωρώ απαράδεκτο και σε κάθε περίπτωση μετά την ενημέρωση του Δημάρχου, γιατί αυτός θεωρώ ότι είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, θα δω με τον κύριο Παπαγρηγορίου αν θα πρέπει να κλιμακώσουμε κάπως την αντίδρασή μας μέσω των θεσμικών φορέων που ελέγχουν τη λειτουργία μας, εννοείται. Το δεύτερο θέμα, κύριε Πρόεδρε, έχει να κάνει με τη ρητή δέσμευση του κυρίου Δημάρχου στο προηγούμενο συμβούλιο, από μικροφόνο, ότι θα είχαμε σήμερα στη διάθεσή μας τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών. Βλέπετε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Φωτιές, ιστορίες, πλημμύρες. Εμείς δεν τα έχουμε ακόμα εδώ. Σε λίγο θα συμπληρωθεί χρόνος από την καταληκτική ημερομηνία στην οποία θα έπρεπε να έχουν παρουσιαστεί το Δημοτικό Συμβούλιο και να έχουν ψηφιστεί. Προτείνω στον κύριο Ακημίδη να φέρουμε μια τούρτα με ένα κεράκι για να το γιορτάσουμε κιόλας, αφού δεν έχουν έρθει ακόμα. Πριν από ένα μήνα περίπου, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον επικεφαλή της παράδεξης, τον Γιώργο Κωνσταντινίδη, προκειμένου να συμμετέχω, κύριε Πρόεδρε, σε μια επιτροπή για τις καλοκαιρινικές εκδηλώσεις του Δήμου. Με μεγάλη χαρά δέχτηκα. Έχει παρέλθει όμως ο χρόνος. Πλησιάζουμε στις 10 Ιούλη. Όλοι οι Μητροπολιτικοί Δήμοι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τουλάχιστον τρέχουν τις εκδηλώσεις τους από τις 10 και 15 Ιούνιου. Ούτως ή άλλως θεωρούσα ότι έχουμε αργήσει, αλλά πίστευα ότι κάτι μπορούμε να περισσώσουμε. Τέλος πάντων, εγώ ήδη εκφράζω τις αμφιβολίες μου για το αν μπορούμε να κάνουμε κάτι τουλάχιστον αξιοπρεπές στο διάστημα που υπολείπεται για το καλοκαίρι. Και θα θέσω τη συμμετοχή μου σε αυτή την επιτροπή ένα αμφιβόλο πλέον, διότι δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς θα πετύχουμε τους χρόνους για να έχουμε αποτελέσματα ως Δημοτική Αρχή. Και όπως και να έχει, δεν μπορούμε να επαφιόμαστε συνεχώς στο Γραφείο Εθελοντισμού ή σε κάποιους άλλους φορείς οι οποίοι κάνουν εκδηλώσεις στην περιοχή μας. Ο Δήμος έχει σημαίνοντα ρόλο και σε αυτά τα πράγματα και πρέπει να βγει μπροστά. Και μέχρι σήμερα, δυστυχώς, δεν έχουμε κάτι αυτό. Και το τελευταίο, το οποίο αφορά πάρει το αντικείμενο το δικό σας, κυρία Αντιδήμαρχε, έχει να κάνει με μια πρόταση που ακαταθέσει και παίρνω αφορμή από τις πτυχιακές που κάνουν τώρα οι απόφοιτοι του ΤΕΤ, της Σχολής Καλών Τεχνών, για να γίνει ένας εικαστικός διαγωνισμός. Κανένας δεν μου έχει απαντήσει. Η πρόταση αυτή δεν έχει πάει στο ΤΕΤ προκειμένου να αξιολογηθεί. Δεν ξέρω σε ποια συρτάρια του Δήμου μένει. Θα ήθελα και από εσάς την επόμενη φορά, τώρα που το θέτω και υπόψη σας, γιατί τώρα αναλάβατε, να μου πείτε ποια είναι η διάθεσή σας σχετικά με αυτήν την πρόταση. Θα ήθελα λίγο να απαντήσω στην τοποθέτηση του κύριου Μπαρδάκα, ο οποίος αναφέρθηκε στην λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα στις αποφάσεις, οι οποίες δεν αναγράφουν λεπτομερώς την αιτιολογία την οποία δίνουν άτομα τα οποία μειοψηφούν στις αποφάσεις. Πολύ σωστά ανέφερε ότι το 80% των αποφάσεων πλέον των Δήμων περνάνε μέσα από την Οικονομική Επιτροπή. Θα πρέπει να πούμε ότι περίπου 100 με 120 αποφάσεις μηνιαίως περνάνε από την Οικονομική Επιτροπή, οπότε θα πρέπει να αντιλαμβάνεστε και το φόρτο εργασίας του Γραμματέα ως προς την καταγραφή των αποφάσεων αυτών. Οι αποφάσεις μας είναι δυναμικές, δηλαδή μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες και τα δεδομένα που υπάρχουν. Γνωρίζετε ότι είναι ο δεύτερος χρόνος μου στην Οικονομική Επιτροπή και γνωρίζετε πολύ καλά επίσης ότι μέχρι πρότινος αναγράφονταν πλήρως οι αιτιολογίες τις οποίες δίνατε. Βεβαίως, επειδή έγινε μια κατάχρηση αυτού με την έννοια ότι πολλές φορές στέλνονταν πολυσέλιδες αιτιολογίες, πράγμα το οποίο ήταν αδύνατο να το φέρει εις πέρας και ο γραμματέας και δεν μπορούσα εγώ να τον επιβαρύνω ακόμα περισσότερο, κάναμε κάτι το οποίο γίνεται σε πάρα πολλούς Δήμους στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα εδώ στη Φλόρινα, οπότε παραπέμπουμε στα πρακτικά όπως αυτά καταγράφονται στα επίσημα πρακτικά. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Οπότε θεωρώ πριν κλιμακώσετε, όπως είπατε και εσείς, τις αντιδράσεις σας, να δείτε τι συμβαίνει και στους υπόλοιπους Δήμους της χώρας. Ευχαριστώ πολύ.